Πόσο πολύτιμο είναι το έλεό σου, Θεέ, για τούτο η των ανθρώπων ελπίζουσαι επί τη σκιά των τερίγων σου. Θέλω χορταστεί από του πάχου του οίκου σου και από του χήμαρου τη τρυφή σου θέλει ποτίσει αυτού, διότι μετά σου είναι η πηγή τη ζωή. Εν το φωτί σου θέλω ειδή φω. Έκτινον το ελαιό σου προ του γνωρίζοντα σε και την δικαιοσύνη σου προ του ευθεί στην καρδία. Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σας και πάλι μαζί σας στην εκπομπή επί το λόγο σου μέσα από το στούντιο του Word of God ζωντανά και απόψε μαζί σας στην εκπομπή αυτή που επιθυμεί να φέρει στα σπίτια σας το λόγο του Θεού, τα μηνύματα του Ευαγγελίου που σας σκοπό της έχει να διαδοθεί ο λόγος του Θεού και να δούμε τα ευεργετικά αποτελέσματα του λόγου του Θεού μέσα στις οικογένειές μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην πατρίδα μας η δυνατόν το χέρι του Θεού να δώσει μεγάλα θαυμάσια και τεράστια. Και βέβαια ξεκινήσαμε με έναν ψαλμό, όπως κάθε φορά σχεδόν κάνουμε, που μιλάει για το έλεος του Θεού. Και είναι η αλήθεια ότι τελικά, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ο άνθρωπος ο οποίος απολαμβάνει το έλεος του Θεού είναι ο μάρτυρας ο οποίος μπορεί να μαρτυρήσει την ευεργετική πρόνοια την οποία ο αγαθός Θεός έχει για τον άνθρωπο. Βεβαίω οι άνθρωποι έχουν στραβώσει τα πάντα, έχουν στρεβλώσει τα πάντα. Και ακόμα καμιά φορά αυτό έμεινε στο έλεος του Θεού. Μακάρι να ξέραμε και να γνωρίζαμε ότι εκεί είναι η δύναμη, εκεί είναι η ζωή, εκεί είναι το φως. Μέσα στο έλεος του Θεού όπως διαβάσαμε ο άνθρωπος θρέφεται, αυξάνει, ξεδιψάει, χορταίνει. Φτάνει ο άνθρωπος να απολαμβάνει το έλεος του Θεού με μια καρδιά ευθεία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Λόγο του Θεού γιατί η προτροπή Του και η συμβουλή Του είναι να έχουμε την καρδιά μας ευθεία και καθαρή ενώπιου του Κυρίου. Άρη λέει η καθαρή την καρδία γιατί αυτή θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Εάν η επιθυμία σου είναι να γίνεις μέτοχος, αν η επιθυμία σου είναι να γίνεις συμμέτοχος της δόξης του Θεού. Ένα πράγμα πρέπει να κάνεις. Ένα, όχι πολλά, να αφήσεις το έλεος του Θεού να σε επισκιάσει και εσύ να κουρνιάσεις όπως τα κλωσόπουλα κάτω από τις πτέρυγες της κλώσσας, να κουρνιάσεις μέσα στην αγκαλιά, μέσα στο, στην παρουσία του Θεού και εκεί να απολαμβάνεις το έλεος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε επιλέξει μέσα από το Λόγο του Θεού ένα ωραίο κομμάτι που φανερώνει το έλεος του Θεού για τον άνθρωπο. Ένα Λόγο Θεού, τον, ο οποίος για σήμερα είναι και για σένανε. Για σήμερα είναι και για μένανε. Για σήμερα είναι και για όποιον επιθυμεί να γνωρίσει το έλεος του Θεού. Θα διαβάσουμε μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το ε κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. Μετά ταύτα ήταν η ορτή των Ιουδαίων και ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Είναι δέν τη Ιεροσαλήμη πλησίων τη προβατική πύλη, κολυμβήθρα η επωνομαζόμενη Εβραϊστή Βυθεσδά. Έχουσα πέντε στο Α. Εν ταύτε κατέκει πλήθο πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, ή την εσπεριέμεναν την κίνηση του ύδατο. Διότι άγγελο κατέβαινε κατά τον καιρό ή στην κολυβήθρα και τάρατε το είδωρο. Όσοι λοιπόν εισέρχεται πρώτο μετά την ταραχή του ύδατο, έγινε το υγιή από οποιανδήποτε νόσο έπασχε. Ή το δε εκεί άνθρωπο τη 38 έτη πάσχων ασθένεια. Τούτων ειδών ο Ιησούς κατεκείμενον και εξεύρωνε ότι πολύ ήδη καιρό πάσχει λέγει προ αυτόν: Θέλει να γίνει υγιή. Απεκρίθη προ αυτόν ο ασθενών, κύριε, άνθρωπο δεν έχω για να με βάλει στην κολυμπήθρα, όταν ταραχθεί το είδωρ, ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού κατεβαίνει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγέρθητη, σήκωσαν τον κρεβατό σου και περιπάτη. Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιπάτη. Ή το δε Σάββατο εκείνη την ημέρα, έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον τεθεραπευμένον, Σάββατο είναι, δεν σε είναι να σηκώσει τον κράβατο. Απεκρίθη προς αυτούς ο ιατρεύσας με εκείνος με είπε σήκωσε τον γράβατό σου και περιπάτη. ρώτησαν λοιπόν αυτόν τι είναι ο άνθρωπος όσοι είπε σήκωσε τον γράβατό σου και περιπάτη. Ο δε ιατρευτής δεν ήξερε τι είναι διότι ο Ιησούς επεξήλθε επειδή ήταν όχλος πολύ εν το τόπο. Μετά τα αυτά ευρίσκε αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπε προς αυτόν Ιδού έγινε υγιής μη και τι αμάρτανε να μη τη χειρότερον. Υπήγε λοιπόν ο άνθρωπο και ανέγγειλε προ του Ιουδαίου ότι ο Ισού είναι ο Ιωατρέψα αυτών. Και δια τούτο κατέτρεχον τον Ιησού οι Ιουδαί και ζήτουν να θανατώσουν αυτόν, διότι έκαμε ταύτα εν Σαββάτο. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προ αυτού. Ο πατήρ μου εργάζεται ω τώρα και εγώ εργάζομαι. Δια τούτο λοιπόν μάλλον ζήτουν οι Ιουδαί να θανατώσουν αυτόν, διότι όχι μόνο παρεύαινε το Σάββατο, αλλά και πατέρα αυτού έλεγε τον Θεό. Ίσον με τον Θεό κάνουν αυτόν. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδένα φε αυτού, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα τούτο. Επειδή ως εκείνος πράττει, ταύτα και ο Υιός πράττει ομοίως. Διότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιό και δεικνύει σε Αυτόν πάντα Αυτός πράττει και μεγαλύτερα τούτον έργα θέλει δείξει σε Αυτόν για να θαυμάζετε εσείς. Επειδή καθώς ο πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός την αστέλη ζωοποιεί. Επειδή ουδέ κρίνει ο πατήρ ουδένα, αλλά εις τον Υιόν εδώ και πάσα την κρίση. Διανατιμώσει πάντες τον Υιόν, καθώς τιμώσει τον πατέρα. Ο μη τιμών τον Υιόν, δεν τιμά τον πατέρα, τον πέμψαν αυτόν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά έχει ζωή αιώνια. Η κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Αληθώς, αληθώς σα λέγω ότι έρχεται ώρα, καθήν είναι, ότι οι νεκροί θέλουν να ακούσει τη φωνή του Θεού και οι ακούσαντε θέλουν να ζήσει. Διότι καθώ ο πατήρ έχει ζωή εν αυτό, ούτω έδωκε και η τον ιό να έχει ζωή εν αυτό. Και εξουσία έδωκε ει αυτόν να κάνει και κρίση, διότι είναι ιό ανθρώπου μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες εν της μνημείς θέλουσε ακούσει τη φωνή αυτού και θέλουσε εξέλθει η πράξαντε στα αγαθά η Ανάσταση ζωή, η δε πράξαντε στα φαύλα η Ανάσταση κρίσεως. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Να δώσουμε τη δόξα στον αιώνιο Θεό για τα αποκαλυπτικά λόγια του Ευαγγελίου για τα λόγια του Ιησού Χριστού. Γιατί είναι η αλήθεια. Δεν είναι απλές λέξεις, φράσεις, νοήματα, αλλά είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και η αλήθεια είναι ότι, όπως ο Κύριος μας εδώ λέει, ότι ακούων το λόγο μου και πιστεύουν εις τον πεψαντάμε, έχει ζωή αιώνια. Η κρίση, σε κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει από το, θά, από το θάνατο στη ζωή Αυτός είναι ο λόγος του Θεού σήμερα για μας Όχι κάνε έναν αγώνα και θα δούμε Αν θα απολαύσεις την ζωή την αιώνια Ή δεν ξέρουμε τελικά Είναι κατηγορηματικός ο λόγος του Θεού Ο πιστεύων Στον Πέμπ Σαντάμε Έχει ζωή αιώνια Έχει ζωή αιώνια Και η ζωή αιώνια ξεκινάει από σήμερα Αν θα δεχτείς το μήνυμα του Ευαγγελίου, τον Ιησού Χριστό, αν θα δεχτώ στην καρδιά μου το Λόγο του Θεού, σαν Λόγος Θεού καθώς είναι, χωρίς να έχω την επιθυμία ή την τάση να αλλάξω. να τον, να τον κάνω πιο μοντέρνο, πιο συγκαταβατικό, να κάνω το Λόγο του Θεού στα μέτρα μου. Όχι αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αυτή είναι η σταθερή απόφαση την οποία πρέπει να λάβουμε όλοι μας, να κρατήσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ακριβώς όπως μας παραδόθηκε και να περπατήσουμε στα ίχνη του Κυρίου. Και μέσα στη ζωή μας, ένα να είναι το φρόνημά μας. Επί το λόγο σου Κύριε. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας, γιατί δεν περπατάμε κατά τη σοφία ή τη συνεσή μας ή τη φρόνησή μας, αλλά εμπειρευόμαστε τα Άγια Λόγια του Θεού και ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια και αψευδής. Και όλα τα, όλα τα ζητήματα και όλα τα προβλήματα και όλες τις καταστάσεις, ο Λόγος του Θεού μπορεί να δώσει λύση και κατεύθυνση σε όλα αυτά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μα το μεγαλύτερο από όλα τα οποία ο άνθρωπος απολαμβάνει πλησιάζοντας το Λόγο του Θεού, υποτασσόμενος με ένα πνεύμα του να εκτελέσει το Λόγο του Θεού, είναι το έλεος του Θεού στη ζωή του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Κύριος έχει έλεος για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι Τον πλησιάζουν για όλους τους ανθρώπους στους οποίους γνωρίζει τι υπάρχει μέσα στις καρδιές τους και περιμένει, περιμένει το Πνεύμα του Θεού, περιμένει ο Ιησούς Χριστός, είναι Κύριος, δεν έρχεται να παραβιάσει, δεν έρχεται να καταξουσιάσει, αλλά περιμένει να πάρει την κλίση, θα έλεγε κανένας, από το στόμα, από την καρδιά του ανθρώπου. Κύριε σώσε με, Κύριε ενέργησε, Κύριε. Ελευθέρωσε Κύριε θεράπευσε Βλέπετε ότι το έλεος του Θεού αγαπητοί μας φίλοι και φίλες Υπήρχε πάντοτε και εμφανιζόταν με πολλούς τρόπους Μέσα στις ζωές των ανθρώπων Εδώ που διαβάσαμε βλέπουμε την Ιερουσαλήμ Και μέσα στην Ιερουσαλήμ να βρίσκεται η, 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 η κολυβίνθρα Η οπονομαζόμενη Εβραϊστή Βυθεςδά εκεί συντελόταν κάθε χρόνο ένα τρομερό γεγονός μια φοβερή ενέργεια που αποδείκνυε βέβαια το έλεος του Θεού για τους ανθρώπους παρόλο που ο λαός Ισραήλ βρισκόταν έξω από το θέλημα του Θεού, απομακρυσμένος από το θέλημα του Θεού, έχοντας κρατήσει τον τύπο του νόμου αλλά χωρίς να έχουν λάβει και εμπνευστεί από την ουσία του νόμου παρά τα αυτά το έλεος του Θεού εμφανιζότανε και ερχόταν στους ανθρώπους σε αυτό εκεί το σημείο, στην Κολυβήθρα και γινόταν ένα παράδοξο θα έλεγε κανένας. Μαζευόντουσαν οι άνθρωποι εκεί, όπου μας λέει ο Λόγος του Θεού, πλήθος πολύ ικανών, τυφλών, κουφών, παραλυτικών, ξηρών. Και τι περίμεναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Το έλεος του Θεού. Πώς εμφανιζόταν το έλεος του Θεού. Με την κίνηση των υδάτων γίνονταν η κίνηση των υδάτων και όποιος προλάβαινε να πέσει μέσα πρώτος, αυτός και απολάμβανε την τελεία αυτού η υγεία. Και ενεργούσε η χάρη και το έλεος του Θεού πάνω σε όποιον έπεφτε μέσα στην κολυβήθρα μετά την ταραχή του ύδετος. Και γινόταν υγιής. Σε αυτό εδώ το σημείο ο Κύριος έχει ένα ραντεβού. Αλλά και σήμερα έχει ένα ραντεβού μαζί σου ο Κύριος. Έχει μαζί σου για να σου δώσει και να σε εμπνεύσει μέσα από το έλεος το οποίο έχει να δώσει σε σένα. Ναι. Δεν άλλαξε ο Κύριος. Το έλεος του Θεού μας λέει ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα, στον αιώνα. Και σήμερα μπορείς να γίνεις μέτοχος του ελέους του Θεού. Ακόμα και αν βρίσκεσαι στη δινή θέση που βρισκόταν αυτός ο άνθρωπος ο παραλυτικός. 38 χρόνια. Δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι το οποίο είναι φοβερό. 38 χρόνια αυτός ο άνθρωπος έπασχε, 38 χρόνια ακίνητος, 38 χρόνια υποφέρει αυτό το οποίο έχει συμβεί μέσα στο σώμα του. Η ελπίδα του μόνο η κίνηση των υδάτων. Γι' αυτό και βρίσκεται εκεί. Αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος γι' αυτόν. Διότι μόνος του δεν μπορεί να μπει μέσα. Δεν υπάρχει άνθρωπο να τον σηκώσει, να τον σπλαχνιστεί. Δεν φτάνει που είναι άρρωστο, δεν φτάνει που είναι παραλ, παράλυτος, δεν φτάνει που η ζωή του 38 χρόνια βασανίζεται δεινά. Δεν έχει και έναν άνθρωπο, βεβαίω. Πώ θα σταθεί ο άνθρωπο δίπλα, ε! Πόσο μεγάλη καρδιά μπορεί να βρεθεί σε έναν άνθρωπο να σταθεί, σε έναν άρρωστο άνθρωπο 38 χρόνια δίπλα. Οι γονεί του ίσω που είχαν το μέγεθο τη αγάπη σε τέτοιο βαθμό. 38 χρόνια σίγουρα θα είχαν φύγει και από τη ζωή. Τα αδέλφια του, τις οικογένειές τους, οι φίλοι. Οι φίλοι είναι μόνο για λίγο και εφήμεροι και συνήθως είναι για να πάρουν από τον άνθρωπο. Όπως ο άσωτος γιος είχε πολλούς φίλους όταν έφυγε και είχε την περιουσία του πατέρα μαζί. Όταν όμως έμεινε μόνος του, όταν όμως έχασε την περιουσία έμεινε μόνος του. Πού είναι οι φίλοι. Πού είναι αυτοί που θα σπλαχνιστούν. Πού είναι αυτοί οι οποίοι ευεργετηθήκανε. Πού είναι αυτοί. Άνθρωπο δεν έχω. Και αυτό είναι αγαπητοί αδελφοί μια φωνή η οποία ακούγεται και σήμερα. Η ανθρωπότητα βοά και λέει άνθρωπο δεν έχω. Η αγάπη των πολλών έχει ψυχραθεί. Άνθρωπος δεν υπάρχει για τον συνάνθρωπό του. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν μένει ο άνθρωπος βγάζει το παράπονό του, βγάζει τη στεναχώρια του, βγάζει το πρόβλημά του, αλλά είναι μακάριος γιατί όλο αυτό το αποδίδει στον Κύριο των δυνάμεων. Είσαι μακάριο σήμερα εάν το πρόβλημά σου, εάν την ασθένειά σου, εάν τη δυσκολία στην οποία έχει έρθει η ζωή σου, την εμπιστευτεί, όχι σε άνθρωπο τώρα, αλλά στον άνθρωπο Ιησού Χριστό. Αλληλούγια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Μακάριος θα είσαι όταν θα το εμπιστευτείς το πρόβλημά σου. Και πώς θα το κάνεις αυτό. Πώς θα το κάνω αυτό. Αν κάψεις, κάμψεις τα γόνατά σου, αν υψώσεις το πρόσωπό σου και εκτείνεις τα χέρια σου προς το αιώνιο Θεό και παρακαλέσεις αυτόν ο οποίος μπορεί και δύναται, η επόμενη μέρα στη ζωή σου δεν θα είναι η ίδια. Εκατομμύρια άνθρωποι πάνω στο πρόσωπο της γης έχουν εμπειρευτεί αυτό. Όλοι μας το έχουμε εμπειρευτεί. Γιατί ο Κύριος ενδιαφέρεται να δώσει το έλεος Του, να φανερωθεί η ενέργειά Του. Να συστηθεί το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων Αυτό είναι το ενδιαφέρον του Θεού Ευχαριστούμε τον Κύριο Και ο Κύριος στέκεται δίπλα του Και αφού ακούει τον απολογισμό τον οποίον κάνει ο άνθρωπος αυτός Του απευθύνει μια ερώτηση Θέλεις να γίνεις υγιής Θέλεις Θέλεις να γίνεις υγιής Θέλεις να φύγει η φθορά. Θέλεις να φύγει ο θάνατος. Θέλεις. Και θα λέγαμε, μα τι ερώτηση είναι αυτή. Ποιος άρρωστος δεν θέλει τη γιατριά του. Ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του. Ποιος κουφός δεν θέλει να ακούσει. Ποιος, ποιος είναι αυτός. Τι ερώτηση είναι αυτή. Κύριε με εμπέζεις. Δεν είναι αυτό αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Είναι ότι ο Κύριος είναι Κύριος δεν έρχεται να παραβιάσει τη θέληση του ανθρώπου. Δεν θα το κάνει ποτέ. Είναι κύριος και στέκεται δίπλα του, σαν κύριος καθώς είναι και του λέει θέλεις. Θέλει σήμερα να γνωρίσεις τον Κύριο των δυνάμεων. Θέλει σήμερα να λάβεις την αγαθή δωρεά του Θεού. Θέλει σήμερα να γίνεις μέτοχος του ελέους του Κυρίου. Θέλεις. Είναι Κύριος και αυτό ο κύριο είναι που ρωτάει. Όπω είπα και πριν, δεν παραβιάζει τη θέληση του ανθρώπου. Υπάρχει κάποιο άλλο κύριο. Κάποιο άλλο άρχον του κόσμου τούτου. Ο άρχον του κόσμου τούτου. Όπω μα λέει και μα φανερώνει ο λόγο του Θεού, ο διάβολο και σατανά. Που τον επιτιμούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν ρωτάει, δεν έρχεται να διαδικαστεί με τον άνθρωπο, τον καταξουσιάζει. Έρχεται να τον παραβιάσει. Έρχεται να του κλέψει τη χαρά, να του κλέψει την υγεία, να του κλέψει την οικογένεια, την ειρήνη, τη θαλπορή. Έρχεται να τα κλέψει αυτός ο Κύριος. Ο Κύριος του κόσμου αυτού νου, ο άρχον του κόσμου αυτού νου. Όμως ο Κύριος μας, ο οποίος είναι δυνατότερος, στέκεται δίπλα στον άνθρωπο και τον ρωτάει όποιος θέλει ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Οι μαθητές ακούσανε πράγματα τα οποία ηχήσανε περίεργα στα αυτιά τους. Όποιος δεν φάει το σώμα μου, όποιος δεν πει, πει το αίμα μου δεν είναι άξιος σε μου. Τι σκληρά λόγια. Θα φύγουμε. Θα στραφούμε στα οπίσω βλέπετε ότι ο Κύριος δεν, έσε, δεν, δεν, τους κυνήγησε. Δεν πήγε να τους πει εντάξει καθίστε να σας εξηγήσω τι, δυο λεφτά, μη βεύγετε. Όποιος θέλει ας σηκώσει το σταυρό αυτό και ας με ακολουθήσει. Αυτό είναι το, η πρόσκληση. Εάν θέλεις. Εγώ δεν θέλω, μπορεί να πει, να πει κάποιος, είσαι ελεύθερος. Να κάνει την επιλογή σου. Αλλά ό,τι σπείρει ο άνθρωπο, αυτό και θα θερεί. Και αυτό δεν είναι εκφοβισμό. Είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να έχει καλό σπόρο και να το σπείρει και να θερίζει ζυζάνια και αγκάθια. Θα θερήσει τον αγαθό καρπό από τον αγαθό σπόρο. Ούτε όταν έχει κακό σπόρο. Μπορεί να τον σπείρει και μετά από λίγο να πάει να τον θερήσει και να λες Θέλω καλό και αγαθό σπόρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ποιο μπορεί να μα πει ότι δεν είναι έτσι. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπο, αυτό και θα θερήσει. Γι' αυτό και η πρόσκληση την οποία μα γίνεται σήμερα και ακούμε είναι θέλει. Θέλεις να δει τη δόξα του Θεού. Θέλει. Θέλει να δει το χέρι του παντοδυνάμου να είναι ξυπλωμένο πάνω σε σένα, στην οικογένειά σου, στο σπίτι σου, θέλεις. Θέλεις να φύγει το σκοτάδι και να έρθει το φως. Θέλεις να δεις το θαυμαστό έργο του Κυρίου να ξεκινάει στη ζωή σου. Θέλεις. Σήμερα που ακούς τα λόγια του Κυρίου πες θέλω Κύριε, θέλω. Θέλω Κύριε να γευτώ από τα μεγαλεία τα δικά σου, από τις ενέργειες τις δικές σου να ελευθερωθεί η ψυχή, να γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια να ελευθερώσει. Έχουμε ανάγκη αγαπητοί φίλοι και φίλες να δώσουμε το θέλω μας και να το καταθέσουμε σήμερα στα πόδια του Κυρίου. Θέλω Κύριε. Πώς θα το κάνεις. Από εκεί και πέρα είναι η δουλειά του Κυρίου. Όταν καταθέσεις το θέλω σου και εμπιστευθεί κατά πάντα τη ζωή σου στον Κύριο, από εκεί και πέρα το έργο του Θεού θα αρχίζει να γίνεται και θα είναι θαυμαστό. Θα σε πρωταγωνιστεί σε ένα έργο στο οποίο θα εμπλέκεται μπροστά σου, θα ανοίγεται μπροστά σου και θα απολαμβάνεις από τους αγαθούς καρπούς. Μόνο γιατί εθέλησες να δεις και να γνωρίσεις αυτό το οποίο το Πνεύμα, το Άγιο, έχει σκοπό να κάνει. Ο Ιησούς Χριστός να ενεργήσει. Θέλεις λοιπόν να γίνεις υγιής. Πώς να ήχησαν στα αυτιά αυτού νου του ανθρώπου. Πώς να ήχησαν πράγματι αυτά τα λόγια σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πάσχει σε σένα σήμερα που υποφέρεις. Σε σένα σήμερα που απιστείς. Σε σένα σήμερα που μπορεί να έχει αγαναχτίσει. Σε σένα σήμερα που Πιστεύεις ότι ο Θεός Έλα, έγινε ελάχιστος, αδύναμος. Δεν σε ρωτάει ο άνθρωπος όμως. Σε ρωτάει ο λόγος του Θεού. Θέλω Κύριε. Με ό,τι έχει μείνει μέσα στην πνοή σου, μέσα στη, 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 στη ζωή σου, μέσα στην καρδιά σου, μέσα στο στόμα σου, ό,τι έχει απομείνει, βγάλε αυτή τη λέξη και πες την. Θέλω Κύριε. Θέλω δόξα στο όνομα του Κύριου. Ο άνθρωπος λοιπόν πράγματι παραδέχτηκε την αδυναμία του, ομολόγησε το θέλημά του, την επιθυμία του, μπροστά στον αιώνιο λόγο του Θεού και ο αιώνιος λόγος του Θεού, ο ίδιος ο οποίος είπε γεννηθεί το φως και γέννητο, ο ίδιος λόγος θα ηχήσει στα αυτιά αυτού του ανθρώπου και θα πει «Εγέρθητη, σήκωσον τον κροβατό σου και περιπάτη». Και τι έγινε. Ό,τι λέει ο Χριστός γίνεται. Κάθε άνθρωπος είναι ψεύτης. Μόνο ο Θεός είναι αληθής. Και αυτό που λέει γίνεται. Σήκωσε το κρεβάτι σου, εγέρθητη, σήκωσε το κρεβάτι σου και περιπάτη. Και ο άνθρωπο σκύβει. Σηκώνει το κρεβάτι του. Και παίρνει δύναμη στο σώμα του. Και έρχεται η ζωή στο σώμα του. Και φεύγει η ασθένεια. Και φεύγει ο θάνατο. Και φεύγει η απελπισία. Και φεύγει όλα τα αυτά τα 38 χρόνια μονομιάς διαγράφονται από τη ζωή του. Στέκεται και μπορεί να προχωρήσει και όχι μόνο να σηκώσει και το κρεβάτι του θέλεις να σταθείς όρθιος απόψε. Άκουσε, άκουσε το κέλεσμα του Θεού. Άκουσε το Λόγο του Θεού. Πίστεψε στο Λόγο του Θεού. Και σήκω. Μην κάθεσαι κατηφής. Μην μένεις στο, στο, αδιέξοδό σου. Μην μένεις στη δυσκολία σου. Σήκω απόψε. Εγέρθητη. Σήκω. Πάρε το κρεβάτι σου. Και προχώρα. Γιατί ο Κύριος σε προστάζει. Όχι άνθρωπος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Και ο άνθρωπος πράγματι σηκώνει το κρεβάτι του και αρχίζει να περπατάει. Η μέρα η οποία έγιναν αυτά ήταν Σάββατο. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν γύρω από αυτόν τον άνθρωπο, που τον γνωρίζανε γιατί δεν μπορεί να μην τον γνωρίζανε 38 χρόνια, έχουν να πούνε λόγο. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι γύρω που μπορεί να λένε ότι μας αγαπάνε, ότι μπορεί να λένε ότι ενδιαφέρονται, θα είναι αντίθετη σε αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να κάνει ή έχει ήδη κάνει. Οι άνθρωποι δεν έχουν να προσφέρουν αλλά και ταυτόχρονα κατακρίνουν, συγκρίνουν και εμποδίζουν το έργο του Θεού να εκτελεστεί ολόκληρο μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Σάββατο είναι, δεν σου είναι συγκεχωρημένο να πάρεις το κρεβάτι σου και να κάνεις αυτή την εργασία. Μα δεν βλέπεις ότι είμαι υγιής. Μα δεν βλέπεις ότι ο Χριστός μίλησε. Δεν βλέπεις ότι η ενέργεια του Θεού έχει γίνει πάνω μου. Δεν το βλέπουν οι άνθρωποι. Αλλά ουδής γνωρίζει ή μη ολαμβάνουν αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Αυτός είναι ο οποίος γνωρίζει μόνο το τι έχει κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή του. Και όταν ο Κύριος θα τον δει λίγο αργότερα και θα του συστηθεί πλέον, θα του πει, είπαγε, έσω υγιής, μην αμαρτάνεις από εδώ και στο εξής για να μην γη σου γίνει τη χειρότερο. Αυτό είναι λοιπόν το οποίο ο Κύριος κάνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Έρχεται, τον ευεργετεί, τον ελεεί, του δίνει μια καινούργια ζωή, ένα καινούριο ξεκίνημα, αλλά και τον συμβουλεύει κιόλα. σε. Πρόσεχε, πρόσεχε γιατί από εδώ και πέρα η ζωή σου κρίνεται. Να, 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 να επιλέγεις πάντοτε το αγαθό Και όχι το πονηρό Γιατί η αμαρτία έχει δύναμη Έχει εξουσία πάνω στον άνθρωπο Πρόσεχε Αλλά και αν πέσεις Θυμήσου Ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου στηρίζεται σε ένα λόγο. ένα λόγο Ένας λόγος είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου Μετανοείται Διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών Κάλεσε λοιπόν το κύριο Στη ζωή σου αφέσου μέσα στο έλεος του Θεού, γεύσου την αγαθή γεύση και δόση την οποία ο Κύριος έχει να δώσει σε σένα γιατί ελεήμων και ιχτήρμων είναι ο Θεός μας. Και γνώρισε ότι όταν θα παραδώσεις το θέλω σου στο θέλω του Κυρίου, αγαθή βουλή βουλεύεται ο Θεός για σένα, ναι, και ενέργεια θαυμαστή έχει να κάνει. Ήρθε ο Θεός να μας ευλογήσει όλους και να μας αξιώνει πάντοτε να στεκόμαστε στο Λόγο του Θεού με καρδιά ειλικρινή και ευθεία ενώπιον στον Άγιον Θεόν.